Καλησπέρα. Πολύ δυνατές εξέλιξεις. Έχουμε αυτές τις μέρες που δεν είμαστε εδώ μαζί σας ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. Σας έχω πει όμως ότι πάντα θα είμαστε εδώ παρέτσα σας, αν χρειαστεί κάτι όσον αφορά το κομμάτι του YouTube, που μπορούμε να μπαίνουμε και να λέμε πράγματα και να βλέπουμε πράγματα. Καταρχήν, η τελευταία εξέλιξη έχει να κάνει με το μπάσκετ. Σας είχα πει πριν τελειώσει οι εκπομπές ότι μέχρι 22-23 Ιουλίου έβλεπα το θέμα του Σάσα Βεζέκοβ να τελειώνει. Και τελικά τελειώνει. Και τελειώνει με μια θετική εξέλιξη για τον Ολυμπιακό, γιατί οι Toronto Raptors έβαλαν στη wave list, δηλαδή για, το 48, για 48 ώρες αφήνουν στη wave list του NBA ελεύθερο τον Σάσα Βεζέκοβ, και αυτός, όπως όλα δείχνουν, αφού πολύ δύσκολα κάποια ομάδα θα ενδιαφερθεί για τον Βούλγαρο, θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό με ένα ηγεμονικό συμβόλαιο το οποίο θα αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Είναι ο πιο ακριβός παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού, ο Σάσα Βεζέκοβ, και αυτό θα επιβεβαιωθεί με την υπογραφή και την ανακοίνωση βέβαια της επιστροφής του Βούλγαρου Άσου. Δεύτερο σημαντικό γεγονός, το οποίο σας είχαμε προαναγγείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ήταν η ανανέωση του συμβολαίου του Αγίου Μπελκαμπή με τον Ολυμπιακό για 2 χρόνια. Σας είχα πει ότι ο LKB είχε 2 δρόμους. Ή τον Ολυμπιακό ή τη Σαουδική Αραβία. Ο ίδιος επηρεάστηκε πάρα πολύ, πέρα από το γεγονός ότι τα χρήματα είναι πάρα πολλά και θα γίνω πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του Ολυμπιακού, επηρεάστηκε πάρα πολύ και από το Μενιλίμπαρ. Ο Βάσκος προπονητής θεωρεί τον ποδοσφαιριστή του πολύ σημαντικό για την ομάδα. Θα είναι το πρώτο βιολί και αυτός, θα είναι το πρώτο βιολί ο LKB, ίσως ήταν και ένας λόγος που δεν ήθελε να νιώθει δεύτερο ή τρίτο βιολί στην ομάδα ο Μάρτιν Μπρέιθουαϊτ. Ήταν μια εντελώς διαφορετική περίπτωση από τον Γιόβετιτς, που ήρθε στον Ολυμπιακό σχεδόν στις αρχές περσινής σεζόν, βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, αλλά ο Μπρέιθουαϊτ μπορεί να ερχόταν από την δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας και την Εσπανιόλ, όμως είναι ένας παίκτης που έχει παίξει στην Μπαρτσελόνα, δεν ήθελε να αισθάνεται δεύτερος και τρίτος, οπότε λοιπόν λογικό είναι πως όταν άκουσε και έμαθε ερχόμενος στην Ελλάδα το συμβόλαιο του LKB, πιστεύω, δεν είναι γνώση, είναι πίστη και ίσως και μια αίσθηση, έκτη αίσθηση, ότι ο Braithwaite δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα και ουσιαστικά έβαλε κάποια παραπάνω εμπόδια παρά το γεγονός πως ο Ολυμπιακός δεν του χάλεσε ποτέ χαντήρι. Επίσης ρωτάτε πάρα πολύ για τον Όρτα. Ο Όρτα αυτή τη στιγμή είναι μια κατάσταση στάσιμη, το οποίο θέλει υπομονή. Εγώ, για να μην σας λέω πολλά πολλά και σας ζαλίζω, θεωρώ ότι θα είναι μια μεταγραφή όπως και του Ποντένσε, η οποία θα ολοκληρωθεί εκεί στα μέσα Αυγούστου, δηλαδή λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι η Μπράγκα, που χρησιμοποιεί τον Όρτα ως αναπληρωματικό στα παιχνίδια της, κάποια στιγμή θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να έχει ένα τέτοιο παίκτη πολυτελείας, τη στιγμή που ο ίδιος ήταν στον Ολυμπιακό και έκανε πολλά και σπουδαία πράγματα. Για τον Ποντένσε, η κακιά πεθερά Γουλς θα λυγίσει κάποια στιγμή και θα πει το ναι στο γάμο, όπως έκανε και το Τορόντο, που έχει πολύ πιο σκληρούς διαπραγματευτές από την Γουλς. Τώρα, στα υπόλοιπα μεταγραφικά, ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Κρίστοφερ Βέλντε, εξτρέμ, πολύ καλός, της Λεχ Πόζναν. Δεν είναι κάποιο μεγάλο όνομα, Νορβηγός είναι ο παίκτης, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον θέλει πάρα πολύ ο Μεντιλίμπαρ και νομίζω ότι θα κάνει πράγματα. Επειδή πολλής λόγος γίνεται για τις διάφορες μεταγραφές που γράφονται, ακούγονται κτλ. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι τις εντυπώσεις σκλέβει η ΑΕΚ. Είναι απόλυτα λογικό και σημαντικό. Η ΑΕΚ έχει κάνει πολύ δυνατές μεταγραφές. Έχει πάρει τελευταία τον Έρικ Λαμέλα, έχει πάρει τον Περέιρα, έχει κάνει γενικά κινήσεις οι οποίες νομίζω ότι είναι πολύ δυνατές και εντυπωσιακές. Και πλέον, αυτός που πρέπει να αλλάξει την κατάσταση και να δέσει μια ουσιαστικά καινούργια ομάδα, είναι ο Αλμέιδα. Επειδή δέχομαι και κάποια μηνύματα στο Instagram, ψιλοειρωνικά λίγο, τώρα θα έρθει ο Χουάνγκ στη θέση του Πινέδα κτλ. Μην περιμένετε, φίλοι της ΑΕΚ, τον Πινέδα. Μην περιμένετε, συγγνώμη, τον Χουάνγκ. Ο Καρβέλας λέει, επειδή τον επικαλούμε λόγω και των μαλλιών μου,
λέει ποτέ μιλές ποτέ. Εγώ θα το ρισκάρω και θα πω ότι δεν τον βλέπω το Χουάνκ στην ΑΕΚ. Θα γίνει έκπληξη, θα σκάσει η βόμβα. Είναι κάτι που θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Εγώ προσωπικά το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, αν ο Παναθηναϊκός δεν αποκλείσει την Πότεφ, που δεν είναι εύκολη ομάδα, και ο Παναθηναϊκός ακόμα χτίζεται, θα πρόκειται για αποτυχία. Πόσο μάλλον αν ο ΠΑΟΚ, αυτός ο ΠΑΟΚ που θεωρώ θα κερδίσει 3-0-3 τα μάτς, δεν μπορεί να αποκλειστεί από την Πάνια Λούκα, και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Όπως και η ΑΕΚ, αυτή την Ίντερ ντε Κανσάλτες που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια ταινία, ένα μεξικάνικο σύριαλ αγάπης και έρωτα, θεωρώ ότι και η ΑΕΚ θα τους αποκλείσει και θα συνεχίσει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και οι τρεις ομάδες, αν μη τι άλλο, μπορούν να καταφέρουν να περάσουν μέχρι και τις τελικές φάσεις των διοργανώσεων που συμμετέχουν. Για τον ΠΑΟΚ είναι ακόμα πιο δύσκολο, λέω, ότι για να μπει στο League Face ο αντίπαλος λογικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Όμως ο ΠΑΟΚ έχει μια ομάδα η οποία είναι στημένη καλά. Έχει κάνει μια-δυο κινήσεις, θεωρώ ότι θέλει ένα ακόμα παίκτη για να κλείσει το ρόστερ. Έχει πάρει τον Τσαλόφ. Γενικά θεωρώ ότι θα δούμε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα με μια νέα διοίκηση στην ΕΠΟ, το Μάκη Γκαγκάτσι, που όπως είχα πει και εκείνη την μέρα που ασχοληθήκαμε με το θέμα του Γκαγκάτσι, κακά τα θέματα, είναι και η τελευταία ελπίδα αυτός στην ΕΠΟ και ο Μαρινάκης στην Super League, για να μπορέσουμε να δούμε ένα πιο καλύτερο και πιο όμορφο ποδόσφαιρο. Αυτά, να είστε καλά. Στο επόμενο βίντεο ελπίζω να σας έχω νέα για τον Daniel San Potencia.